Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ, σε εσάς και στους ακροατές μας. Τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, το ναυάγιο έχει γίνει αντικείμενο εσωτερικής κομματικής διαμάχης, με το ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί επί της ουσίας τους άντρες του λιμενικού, τις εντολές που είχαν, όχι αυτούς καθ' αυτούς για να είμαστε δίκαιοι, ότι δεν αντέδρασαν. Και θέλω να μου πείτε την δική σας εκτίμηση γύρω από αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν ίσιρα ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν για το αν και κατά πόσο έγκαιρα παρενέβει το λιμενικό για την αντιμετώπιση του προβλήματος, των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο σαπιο κάραβο. Και το λέμε αυτό γιατί υπήρχε ένας χρόνος αναγκαίος να διαπιστωθεί αν ήταν αξιόπλο ή όχι το σκάφος και αν υπήρχαν ζητήματα σε σχέση με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Που αυτός είναι και ο βασικός κανόνας όπου μπορεί το λιμενικό να παρέμβει σε οποιοδήποτε πλοίο πλέει στα διεθνή ύδατα. Αυτό φαίνεται εδώ, εκεί ότι υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτηματικά και πρέπει να δούμε συγκεκριμένα κατά πόσον έδρασε πραγματικά την ώρα που έπρεπε και όπως θα έπρεπε. Αυτό είναι το ένα μέρος του ζητήματος. Το δεύτερο όμως είναι το ίδιο το πρόβλημα ως πρόβλημα, το οποίο επαναλαμβάνεται. Και το οποίο έχει μετατρέψει. Και με συγχωρείτε κύριε Καραθανασόπουλε, μπορεί και να ενταθεί, γιατί συζητάμε για μια κλιματική κρίση η οποία δεν ξέρουμε τι θα δημιουργήσει και πόσο βιώσιμη θα είναι η ζωή πια στην Αφρική. Βεβαίως υπάρχει αυτή η πλευρά την οποία τονίζετε κι εσείς. Υπάρχουν τα ζητήματα της εκμετάλλευσης ολόκληρων περιοχών και τις στόχες που αυτή η εκμετάλλευση δημιουργεί. Υπάρχουν υπερελιστικές επεμβάσεις στην περιοχή της Αφρικής, στην Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν διαμορφώνουν την αιτία να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το μεταναστευτικό ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Και από την άλλη τη μεριά βεβαίως έχουν και την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο με τον κανονισμό του Δουβλίνου συνολικότερα, όπου μετατρέπει τις χώρες υποδοχής των μεταναστών σε χώρες, σε φυλακές, ας το πούμε έτσι, των ανθρώπινων αυτών ψυχών. Και δεύτερον είναι και η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπου επί της ουσίας μετατρέπει τη χώρα μας, δημιουργεί αυτό το διπλό εγκλωβισμό, διευκολύνει την Τουρκία στο να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό πρόβλημα για τα δικά της, για τους δικούς της σχεδιασμούς. Και βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να διευκολύνουν τους λαθροδιακινητές και να αυξάνουν την ταρίφα, αλλά και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε, τα τραγικά αποτελέσματα στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο συνολικότερα, να γίνεται είναι δηλαδή. Για εσάς, κύριε Καραθανασόπουλο, σε ό,τι αφορά τη δική μας αντιμετώπιση του θέματος, γιατί για την Ευρώπη σωστά τα διαπιστώνετε, για το τι συμβαίνει σωστά τα διαπιστώνετε, η λύση ποια είναι, εμείς ποια πολιτική πρέπει να ακολουθήσουμε? Κοιτάξτε, εμείς λέμε το εξής, ότι πρέπει να παλέψουμε τόσο, να καταργηθεί τόσο ο κανονισμός του Δουβλίνου, όσο και η κοινή δήλωση Ελλάδας-Τουρκίας, και ταυτόχρονα να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε η παροχή ασύλου να γίνεται στις χώρες συγκέντρωσης μέσα από επιτροπές οι οποίες θα δημιουργηθούν με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Όταν για παράδειγμα, λέτε στις χώρες συγκέντρωσης, και εμείς είμαστε... Για παράδειγμα, στην Τουρκία, η βασική συγκέντρωση είναι η Τουρκία. Ναι, αυτό βλέπετε όμως ότι δεν γίνεται. Αυτό λέει ουσιαστικά και η διμερή συμφωνία που έχουμε με την Τουρκία, αλλά αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να απαιτήσουμε αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε η χορήγηση του ασύλου να σημαίνει ταυτόχρονα και τη δυνατότητα των προσφύγων και των μεταναστών να μπορούν να πηγαίνουν στις χώρες τελικού προορισμού, δηλαδή στην κεντρική Ευρώπη κατά κύριο λόγο. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να διεκδικηθούν με μεγάλη αποφασιστικότητα. Δυστυχώς η κυβέρνηση σημερινή αλλά και οι προηγούμενες δεν κάναν τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Με αποτέλεσμα το πρόβλημα να συνεχίσει να υπάρχει και να οξύνεται και ταυτόχρονα να χάνονται δεκάδες ή εκατοντάδες
ανθρώπινες ζωές στην προσπάθειά τους να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, να πάμε στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Θέλω λίγο την εμπειρία σας, αλλά και το πολιτικό σας κριτήριο, γιατί κάθε μέρα είστε στους δρόμους και συνομιλείτε με τους πολίτες. Αν έχουν αλλάξει πράγματα, ισορροπίες, τάσεις σε σχέση με τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Κοιτάξτε, ιδιαίτερες διαφοροποίησεις δεν περιμένουμε σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου. Δηλαδή ότι θα βγει η κυβέρνηση από τις κάλπες της 25ης Ιουνίου και θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα έχει και αυτοδυναμία. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι το ένα σκέλος του θέματος. Το άλλο σκέλος είναι, επειδή ακριβώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λόγω και των δεσμεύσεων από τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα συνεχίσει την αντιλαϊκή πολιτική και θα την κλιμακώσει, ποιος θα μπορέσει να αποτελέσει το αντίπαλο δέος, δηλαδή να αντιπαλέψει και μέσα στη Βουλή, αλλά πολύ περισσότερο έξω από τη Βουλή, αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι μόνο ένα ακόμη πιο ισχυρό ΚΚΕ μπορεί να δώσει νέα προοπτική και αισιοδοξία στους αγώνες που πρόκειται να δημιουργηθούν από το επόμενο κιόλας μέρας μετά τις εκλογές, για να μπορέσει ακριβώς και να ανακουφιστεί ο λαός και να αποτρέψει την επιδείνωση συνολικότερα της θέσης. Βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λένε, ότι εμείς είμαστε εδώ για να είμαστε η καλύτερη αντιπολίτευση, η πιο σκληρή, και διαγωνίζονται και μεταξύ τους. Το ανέκδοτο της ημέρας όμως είναι αυτό. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί βεβαίως τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν ψηφίσει μια σειρά εμβληματικά νομοσχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αντιλαϊκά. Πάνω από το 50% ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από το 70% το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ακόμη χειρότερη είναι αυτή η ταύτιση απόψεων που πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί η ταύτιση απόψεων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας των Ευρωβουλευτών φτάνει στο 83%, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικές, θα έρθουν και στη χώρα μας, ενώ η ταυτότητα των στάσεων της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο 94%. Άρα τι είδους αντιπολίτευση θα κάνουνε? Αυτή η αντιπολίτευση θα είναι συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, θα στηρίζουν επί τουσίας την κυβέρνηση στα δύσκολα για να της παρέχουν μια ευρύτερη λαϊκή συνένεση. Αλλά λοιπόν δεν έχει να περιμένει τίποτα ο λαός από αυτά τα κόμματα που είναι δοκιμασμένα στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, ούτε πολύ περισσότερο από τα μικρότερα κόμματα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Χθες άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι η Βουλή μπορεί να είναι 7-κομματική, μπορεί να είναι 8-κομματική και αυτό θα την καθιστά αγραφική. Πιστεύετε ότι όντως θα δυσκολέψουν τα πράγματα αν η Βουλή είναι 7-κομματική ή 8-κομματική και ότι θα είναι γραφική? Προσέξτε, αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία κάνει και ιδιαίτερα με εκβιαστικό τρόπο ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι όποιοι δεν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα είναι έολο και ο εκβιασμός αυτός θα πέσει στο κενό, εμείς λέμε. Βεβαίως όσοι στηρίζουν το ΚΚΕ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές, ενώ αντίθετα η ψήφος και η διασπορά της ψήφου σε κόμματα, αναχώματα, είτε συνενόχους κόμματα της πολιτικής της αντιλαϊκής αυτής, είτε τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα που εμφανίζονται ως διάτοντες αστέρες, ανακόπτει τη ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου και τη σύγκρουση με τα προβλήματα και τις αιτίες αυτών των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Αχαΐα. Καλή συνέχεια και σε εσάς.